σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σας υποδέχομαι στο σημερινό βίντεο από το αυτοκίνητο. Επιστρέφουμε στο σπίτι, είχαμε πάει στα IKEA, στα Leroy Merlin και στα Lidl. Οπότε φτάνουμε στο σπίτι και σας κάνω ένα supermarket haul. Επιστρέψαμε στο σπίτι, έφτιαξα ένα φραπέ αρκετά ελαφρύ να πιω, γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν θέλω κάτι βαρύ τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχω πάρει από τα Lidl. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι χάρτια υγείας. Εδώ, τις σακουλίτσες, σιγά σιγά. Δεν είχα σακούλα στο αυτοκίνητο και πήρα από το σούπερ μάρκετ της Nylon, αλλά αυτές σκίζονται, παιδιά, δεν είναι για τίποτα. Και τα έχω στριμώξει κιόλας όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήραμε ένα στιγμιαίο καφέ. Ένα ελληνικό. Αυτό δεν το έχω ξαναπάρει εντωμεταξύ. Λέει ότι είναι καφές σκούρος και ότι έχει πλούσια γεύση. Τώρα δεν ξέρω τι διαφορά έχει με τα άλλα. Λοιπόν, εννοείται, όσοι με παρακολουθείτε τόσο καιρό, ξέρετε ότι δεν φεύγω από τα Lidl χωρίς λουκανικόπιτα. Εννοείται. Παξιμάδια τύπου κεφίρων. Την προηγούμενη φορά είχα πάρει τα ολικής, τώρα πήραμε τα κανονικά, τα σίκου. Η απόδειξη από το IKEA. Λοιπόν, είχε προσφορά τα ντονατσάκια με την σοκολάτα, τα 3,5 ευρώ. Πίτες καλαμποκιού, 2 πακέτα τέτοια, 1-2. Και πήρα και ψωμάκι τύπου ντίνκελ αυτή τη φορά, να το δοκιμάσουμε, δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει ποτέ. Και σας έχω πει ότι στα Lidl μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει το μηχάνημα που το κόβει φέτες. Βλέπετε, είναι όλο κομμένο σε φετούλες. Οπότε μπορώ να κρατήσω λίγα έξω για τώρα, ξέρω εγώ, και να το αποθηκεύσω το άλλο στην κατάψυξη και να τα βγάζω κάθε φορά όταν τα χρειάζομαι. Λοιπόν, τα βάζω στην άκρη να μην είναι εδώ μπροστά και επιστρέφω. Η επόμενη σακουλίτσα είναι αυτή εδώ, την οποία έδεσε ο Χρήστος και δεν μπορώ να ανοίξω. Ωραία. Η επόμενη λοιπόν σακούλα είναι αυτή και έχω πάρει πικάντικα λουκάνικα, αυτά εδώ, 2 συσκευασίες σπαγκέτι νούμερο 6 του κιλού, 2, μία κέτσαπ, είναι αυτό, γκούντα τριμμένο, παρμεζάνα τριμμένη, 2 cottage cheese, 1 συσκευασία προφιτερόλ, δεν το έχω ξαναπάρει αυτό, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. 2 συσκευασίες με bacon. Και αυτά είναι κάτι που δεν έχω ξαναπάρει ποτέ. Είναι νιόκι, είναι πατάτα στην ουσία και μέσα έχει γέμιση τρούφας. Αυτά εδώ. Δεν ξέρω πότε θα τα κάνω. Και επίσης ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι dumplings πατάτας. Θα δούμε, θα δούμε. Ωραία και τέλος, κρέμα γάλακτος. Στην ουσία, αυτό που ήθελα εγώ από τα Lidl ήταν η κρέμα γάλακτος, η παρμεζάνα, το bacon και τα ζυμαρικά, γιατί θέλω να κάνω μια καρμπονάρα. Όλα τα άλλα λοιπόν που φτάσαμε 50 ευρώ λογαριασμό ήταν εξτραδάκια. Αυτά, τακτοποιώ, τρώω τη λουκανικοπιτίτσα μου και έρχομαι. Thank you.
Έφαγα, ξεκουράστηκα και ήρθε η ώρα να ανοίξω και να φτιάξω το πρώτο πράγμα που πήρα από τα IKEA, που είναι άλλος ένας καλόγερος βασικά, σαν αυτόν που είχα ήδη. Πήρα άλλον έναν ίδιο. Θα τον βάλω εδώ δίπλα τέλος πάντων, τώρα θα το φτιάξουμε. Οδηγίες. Θα χρειαστώ κατσαβίδι και δεν έχω εδώ κατσαβίδι. Φέρνω κατσαβίδι και έρχομαι. Τα εργαλεία όλα γενικά τα έχει κατεβάσει ο Χρήστος κάτω. Στον κάτω χώρο τέλος πάντων του σπιτιού και εγώ εκεί δεν πηγαίνω χωρίς τον Χρήστο. Φοβάμαι πάρα πολύ να μπω εκεί μέσα. Όχι ότι έχει κάτι, αλλά άμα μου πεταχτεί κάποιο ζωήφιο, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα τα απεξέλθω τέλος πάντων των συνθήκων. Και το μόνο που έχει μείνει εδώ πέρα πάνω είναι αυτό εδώ, το οποίο κατά καιρούς δεν με έχει βολέψει και τόσο. Πώς ανοίγει. Αχ, από εδώ. Είναι ένα πολυεργαλείο τέλος πάντων, έχει τα πάντα μέσα και αυτό εδώ θα χρειαστώ εγώ. Αυτό. Έτοιμο λοιπόν, κατσαβιδάκι και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Πάμε να το σηκώσουμε. Έτοιμο. Προς το παρόν έχω βάλει τις τσάντες μου, αλλά θα το διαμορφώσω, θα το φτιάξω όταν θα κάνω την αλλαγή καλοκαιρινά-χειμερινά. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει αυτά τα πιαστράκια που είναι από τις κουρτίνες μπάνιου και τις έχω κρεμάσει όλες εδώ. Αυτή ακόμα δεν την έχω τελειώσει, την έχω πλέξει μεν, αλλά δεν έχω βάλει ούτε φόδρα, ούτε κούμπομα. Μέσα έχω ακόμα και το νήμα, το υπόλοιπο. Θέλει φτιάξιμο, αλλά δεν είναι πολύ όμορφο. Πείτε μου. Φοβερό. Αυτό είναι τελειωμένο. Το έχω φτιάξει πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτό ήταν από τα πρώτα που είχα κάνει. Έχει ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τα ανοίξω. Βλέπετε, σε αυτό έχω βάλει και φόδρες και κουμποματάκια. Είναι από τα τελειωμένα μου. Από τα πρώτα που είχα κάνει. Έχω βάλει και μία κρεμάστρα εδώ για τις ζώνες. Δεν ξέρω αν είναι για ζώνες αυτή η κρεμάστρα. Νομίζω στα τζάμπο το λέει για φουλάρια. Θα σας γελάσω. Έχει αυτά εδώ. Έχει διάφορα τέτοια από πάνω μέχρι εδώ. Και έχω βάλει κρεμαστές όλες μου τις ζωνούλες. Αυτά για το σημερινό μας το βίντεο. Έχω πάρει και κάποιες βιβλιοθήκες, θα τις δούμε όμως σε επόμενο βιντεάκι, γιατί σήμερα έχει περάσει αρκετά η ώρα, οπότε θα κάτσω, θα ξεκουραστώ και λογικά θα ανοίξω αύριο να δούμε τις βιβλιοθήκες και την υπόλοιπη καθαριότητα του σπιτιού. Οπότε, σας κλείνω εγώ εδώ πέρα. Αν σας άρεσε το σημερινό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα!